φτώχεια. Φτώχεια, αλλά 10 χρόνια και καλά. Με ένα κουτάρι τσούπας να κάνουμε μια πίτα λαχανόπιτα μάνα μου και το χορό που έκαμε με γύρω γύρω ας πούμε να βγει εκείνη πίτα, τι να σε πω, νόμιζες πήρε να μην τα κρέτα να μας τα φέρα να πάμε. Ποια να σε πω, α, πες κι άλλο να σε πω. Νοικιάζαμε ένα σπίτι, ήταν ένα δωμάτιο, σε ένα δωμάτιο μένα. Και τι σπίτι είχαμε και διπλανούς άλλους. Ήταν δύο δωμάτια αυτό γενικά το σπίτι και είχαμε ήμασταν μια άλλη οικογένεια πάλι με 8 παιδιά και 2 γονείς 10 και εμείς στο ένα δωμάτιο 6 παιδιά και 2 γονείς. Πήγα ένα χρόνο σχολείο, το άλλο χρόνο με σταμάτησαν γιατί 7 αδέρφια είχα πίσω, εγώ ήμανε πρώτη. Και τα πρόσεχα τα μεγάλωνα και δεν μπορούσα να φύγω. Και με έλεγαν, τώρα αυτή δεν χρειάζεται το σχολείο. Και δεν πήγαινα στο σχολείο γιατί ήμουν κορίτσι και δεν με χρειάζονταν. Δεν είναι όπως τώρα πάνε συνέχεια. Καθιστήσει ώρα, τι ώρα, άρχισε να χτυπάει η καμπάνα, μπαμπα, 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 μπαμπα. Τι γίνεται, έχουμε πόλεμο με τους Ιταλούς. Ανακοίνωσε η αστυνομία ότι έχουμε πόλεμο. Άρχισε ο κόσμος να συγκεντρώνεται μπροστά εκεί που είναι το Δημαρχείο τότε, τώρα. Ο κόσμος όλος ήταν σκορπισμένος βέβαια και στα χωράφια σπέρναν τότε τις σίκαλες τα σπαρτά. Ήρθαν εδώ, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, μικροί μεγάλοι εκεί, αλλά δεν ξέρανε ποιοι στρατεύονται, ποιοι δεν στρατεύονται. Είπαν οι αστυνομία ότι έχουμε γενική επιστράτευση. Τι είναι ο σχεδιασμός. Κλάματα κακού. Σκόρπισε ο κόσμος, πήγαν στα σπίτια τους. Όσοι στρατεύονταν, ένας-ένας έφευγε νύχτα. Τον ξεπουδούσε η οικογένειά του με τα κλάματα. Ήταν μια καλή ημέρα, μια ηλιοφάνεια είχε εκείνη την ημέρα. Το βράδυ όμως άρχισε να βρέχει. Έρχονται τα αεροπλάνα και τα άκουσαμε να έρχονται τα αεροπλάνα από εδώ. Και όλοι οι μεγάλοι έφευγαν. Και εγώ καημένη έμενα μοναχιά. Και εδώ είχε μια γιαγιά από τις Κουτσανάδες, από το Κουτσάν του Σταύρη η μάνα, και εγώ με την κίνη πού να πάμε να κρυφτούμε μέσα στο κουμάσι, που ήταν το γρούνι. Εκεί και περνούσαν τα αεροπλάνα και έλεγαν τα αεροπλάνα έρχονται και τα πού μου βάλε. Δεν τα κοίταζαν εκεί μεγάλοι, μας έλεγαν. Υπήρχε φόβο που είχαμε, όλο φοβισμένοι ήμασταν. Εγώ τότε όταν έβγαινα, γιατί το πρωί ερχόμουν κάνα δύο ώρες στο σχολείο, μετά πήγαινα στα Γίδια και πήγαινα εδώ πάνω σε ένα ύψωμα, το έλεγα εμείς Καμπράντσο Ντούμπα, έτσι λιγόταν. Ήταν του Μπάρβαλα Πασκάλη ένα εδώ πέρα που είχαμε, του είχε πάνω χωράφωρο, το όργονι, την Ντούμπα πάνω. Και έβγαινα πάνω με τα Γίδια εγώ, αλλά το μεταξύ έπαιρνα σε σαμνές, έτσι τα έλεγα με τα σουσάμια, πώς πήραμε τότε, και τα σουσάμια τα έδαινα με δηματάκια. Τα αφήναμε στη Γρόνο και τα τεινάζαμε να πάρουμε το σουσάμ. Αυτά τα δηματάκια έπαιρνα εγώ 4-5 στον Τρουβά, τα έδινα από δίπλα και πήγαινα πάνω στην Τούμπα. Και πρόσεχα πάντα, αλλά ήμασταν εδώ μέσα οργανωμένοι, αητόπουλα εμείς, στην κατοχή. Και όταν έβλεπαμε ότι ερχόταν ο δρόμος, γιατί τότε δεν ήταν άσφαλτος, όταν ξεκινούσαν τον Αγκαδά να έρθουν να μάψουν πέρα, γερμανικά, όταν έφταναν ανάληψη εδώ που είναι τώρα τα διόδια,
Όταν έφτανε εκεί πέρα τα μάξια, φινόταν οι σκόνες, ντομάνια, έτσι έλεγα εμείς, ντομάνιο δρόμος. Λοιπόν, η Ιωάννοβα είχε αναπτήρα, όχι αναπτήρα, ατσάλια τα έλεγα εμείς, ατσάλι με πέτρα που χτυπούσα και πητούσε η σπινθήρα, είχα φυτίλι με βαβάκι σε ένα καλαμάκι μέσα. Άναβε εκείνο και του φυσούσα και άναβα τη σαμιά. Άναβα τη μία, έπαιρνα μόλις άναβε εκείνη καλά, έβαζα άλλο να ανάψει και την πητούσα ψηλά εκείνη. Να δουν τους σκουλάρ, προφήτης, αυτά τα χωριά που ήταν απέναντι, ότι κάποιος κίνδυνος υπάρχει. Αυτά μας είχαν διδάξει, ας πούμε, εκείνη που είχε τότε και με αυτά ασχολούμαστε εμείς περισσότερο. Θα θυμάμαι, Παναγούδα μου, να έρχονται κύματα, κύματα, τα αεροπλάνα. Τι φόρτα έδωσε. Συνάμα, όταν γύρισε ο μπαμπάς μου από τον πόλεμο της Αλβανίας, τώρα φτάσουμε το 41 τον Απρίλιο, αφού τον είδα τον μπαμπά μου να γύριζε από εκεί, δεν τον γνώρισα καθόλου. Και ερχόμενο με τον παππού μου, ας πούμε, να ποτίσουμε τα ζώα στη Βρύση. Λέω, παππού, παππού, ένας γύφτος. Ρε παιδί μου, λέει, δεν είναι γύφτος, είναι ο μπαμπάς σου. Τότε ο μπαμπάς μου πήρε στην αγκαλιά του, ας πούμε, μ' αγκάλιασε και είχε ένα σακίδιο τότε που από το στρατό όπως ήταν και εγώ αμέσως μέσα να πάρω στο σακίδιο, να ποιος ξέρει τι θα έρθει. Χρόνια φτωχά, αλλά χρόνια ανέμελα για τους παππούδες. Ζούσαν ευτυχισμένοι παρά τη φτώχεια τους. Γλεντούσαν πολύ στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία, στους γάμους, αλλά και κάθε Κυριακή κάποια παρέα έπαιρνε από το σπίτι λίγο τυρί, παστωμένο χοιρινό, λουκάνικα, αυγά, στο χωροστάσι, τα νταούλια εκεί. Και μαζευόταν όλο το χωριό. Και γλεντούσα μέχρι αργά το βράδυ, χορός διπλός και τριπλός. Αυτό εδώ κάθε Κυριακή γινόταν. Κάποτε θα παντρευόταν ο Θανάσης και θα έπαιρνε γυναίκα την όμορφη Δημητρούλα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο γαμπρός δεν ήξερε να χορεύει. Πώς θα έβγαινε στο χωροστάσι, τι θα έλεγε ο κόσμος. Τον πήρε λοιπόν η νύφη στο σπίτι με τις αδερφές να τον μάθουν χορό, στο Χαγιάτι. Αυτές τραγουδούσαν και τον είχαν τελευταίο να μαθαίνει τα βήματα. Μετά τον βάλαν στη μέση και αφού σημείωσε σημαντική πρόοδο, τον βάλαν και μπροστά να μάθει τα γυρίσματα, τις φιγούρες. Και η μικρή κουνιάδα του λέει, πήδα και λίγο ρε, ψηλός ο γαμπρός, χαμηλοτάβανο το ταβάνι, το Χαγιάτι, πήδηξε και άστσαλα, το κεφάλι στην αγκριδιά, πάρ τον κάτω τον γαμπρό, τον πήρα τα αίματα, αυτές να τσιρίζουν, πάει ο γαμπρός, έτρεξε η γειτονιά, το φαρμακείο, καπνός και πιπέρι. Μέχρι το γάμο η πληγή πρέπει να έγινε και ο γαμπρός χόρεψε πάνω στο χωροστάσι. Και χόρευε μια νύφη, αλλά το κρύο, επειδή είχε πολύ, το βροχοχιόνιζε που λέμε, μάλλον σφιχτό χιόνι, κρύο, παγωμένο, η νύφη τώρα τα μπράτσα όξο, για, κρύο είναι η νύφη.
Ο Μπαρμπαποστόλης. Και γίνω σαν να μην έλεγε πολλά. Αρχίζει τώρα, βλέπει την ύφη τρέμει, αλλά κρυμώνουν κι αυτοί. Αρχίζει ο Μπαρμπαποστόλης τώρα με το λαό του. Βρέχει, βρέχει, πέφτει χιόνι και η νύφη μας κρυώνει. Γυράζουν κόσμο, βλέπουν, η νύφη τρέμει. Παιδιά του Χαρσελά μας, ας πούμε, φίδα. Αλλιώς θα μας έτρωγε τα γυάλια. Το έβγαλε το στιχάκι μου νάγος. Δύο κουπέλες και από την άλλη άλλες δύο. Και είχαμε καραέδες, μαντήλες, κεντητές και σύμφωνα με το τραγούδι που λέγαμε, χτυπούσαμε το πόδι, τραγουδούσαμε και κάναμε. Μετά το άλλο το πόδι και σηκώναμε. Λέγαμε εμείς λίγα λόγια, μετά συνέχιζε άλλη ομάδα. Πάλι εμείς, πάλι άλλη ομάδα, η ομάδα ώσπου να τελειώσει το τραγούδι. Αυτό γινόταν. Τα βαφτίσια. Πιο πολύ χαιρόταν τα παιδιά. Μαζευόταν όλα τα παιδιά στην εκκλησία και μόλις άκουγαν το όνομα έτρεχαν στο σπίτι να αναγγείλουν στη μάνα το όνομα του παιδιού. Δεν το ήξερε ποιο. Όποιο όνομα ήθελε έβαζε ο νονός. Δύο παιδιά σκέφτηκαν πονηρά. Ήταν ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης παρέμεινε μέχρι τα τελευταία γεράματά του. Έτσι ήταν γνωστός Γιωργάκης. Με το Θανάση. Ο Θανάσης θα φύλαγε πάνω, θα ήταν πάνω στην εκκλησία και ο Γιωργάκης το χωροστάσι. Μόλις ακούσει το όρμα, θα το αναγγείλει ο άλλος από πάνω, θα τρέξει ο Γιωργάκης πρώτος, θα κερδίσει και χρόνο και απόσταση και θα πάρουν το φιλοδόρημα το καλό. Η τελετή όμως αργούσε. Και ο Γιωργάκης ανήσυχος πηγαινεχόταν στο χωροστάσι, τι γίνεται, τι γίνεται. Και κάποτε βλέπει το συνέτερο του πάνω στο λόφο και του λέει, τι γίνεται ρε. Και του λέει άλλος από πάνω, βάστα ρε, βάστα. Και χωρίς άλλη κουβέντα ο Γιωργάκης βολίδα στο σπίτι. Φτάνει στο σπίτι της μάνας, πώς το είπαν το παιδί μας, βάστα. Φαρμακώθηκε αυτή, πώς φράκω τέτοιο όνομα. Ευτυχώς ήρθε το παιδωμάνι το υπόλοιπο και ανήγγειλε το όνομα πια Λεωνίδας, Λεωνίδας και έτσι ο Γιωργάκης έχασε το φιλοδόρημα. Η συμβουλή είναι να προσέχει και να μην μαλώνουν μεταξύ τους. Να προσέχει καθένας τι λέει και πώς σέβεται τον συνάνθρωπό του. Να σέβονται και να αγαπούν τον κόσμο. Να τον εκτιμούν τον κόσμο. Να ακούτε τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει τόσα άσχημα, αυτοί από την πείρα τους θα σας πούν τι να κάνετε, τι συμβούλια θα σας δώσουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να πάθει για να μάθει. Τα μάθει μόνοι σας, αρκεί να ακούτε τους μεγάλους. Αυτά που λέμε τώρα, ίσως θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Ότι έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολα πράγματα από ό,τι περνάμε σήμερα. Σήμερα δεν, για μας δεν είναι δύσκολη αυτή η εποχή. Εμείς που ζήσαμε χωρίς ψωμί, για μας δεν είναι τίποτα. Πάντα να λέτε ότι υπάρχουν και χειρότερα.